Πρόορη έναρξη των θερινών εκτόσεων από σήμερα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, να δημιουργεί αναστάτωση στην αγορά, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του Μανώλη Κουμαντάκη. Δυστυχώς, το τελευταίο καιρό ο Υπουργός συνεχώς με κίες μας ευνηδιάζει, συνεχώς, ίσως από τις πιέσεις που δέχεται από τις μεγάλες εκτοτικά χωριά, τις μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές κλπ. Παίρνει αυτές τις αποφάσεις ξαφνικά και δημιουργεί προβλήματα στο λιανικό εμπόριο. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Φυσιολογικές. Ο κόσμος που ήταν μέσα τόσο καιρό με την καραντίνα θα θέλει να βγει έξω για να κάνει και σόπι θέραπη. Παρόλο που έχω κατεβεί για άλλο σκοπό, θα ρίξω μια ματιά στις βιτρίνες. Και άλλη μέρα σίγουρα θα ψωνίσουμε κάτι. Εδώ, παιδιά, ένα κουστούμι. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η αρχική του τιμή είναι 240 ευρώ και σας κατεβαίνει με την έκπτωση που υπάρχει τώρα του 40% στα 147 ευρώ. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα ο πελάτης να επιλέξει και ποιότητα και τιμή σε πολλά χρώματα και σε πολλά σχέδια. Επιχειρηματίες επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου και τις σχετικές προετοιμασίες, καθώς οι θερινές εκτόσεις ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Τελικά αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή να ξεκινήσουν σήμερα. Είναι λογικό λοιπόν ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και ο κόσμος εμάς. Ότι οι καταναλωτές δεν το ξέρουν προφανώς. Όχι, γιατί και εμείς ήμασταν λίγο απροετοίμαστοι σε αυτό. Ξεκινάμε πρώτη μέρα, προϊόντα υπάρχουν άφθονα, τιμές πάρα πολύ καλές. Καλό θα είναι οι καταναλωτές να επισκεφθούν την αγορά τώρα αυτή την πρώτη εβδομάδα, να κάνουν και την έρευνά τους, θα το διαπιστώσουν και οι ίδιοι. Ποιότητα εξαιρετική, ειδικά στα τοπικά καταστήματα. Έμποροι του νησιού ποντάρουν στην αναθέρμανση της αγοράς και υπόσχονται μεγάλες εκπτώσεις έως και 60%. Ευελπιστούμε κάτι να γεννηθεί τουλάχιστον στην αγορά, να καλύψει λίγο όλο το κενό που έχουμε περάσει τώρα ένα χρόνο. Εντάξει, τώρα ο κόσμος καλό είναι να βγει, να ψωνίσει, να στηρίξει την αγορά, να κάνει τις αγορές του σε τιμές που είναι ευκαιρίες για τον κόσμο. Η ρευστότητα στην κοινωνία δεν είναι στα καλύτερα. Ο τουρισμός δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βοηθάει. Εφόσον μέχρι και περασμένο μήνα δεν λειτουργούσε η εστίαση, εννοώ ο γάμος, η βάφτιση και όλα αυτά τα event, η αγορά δεν μπορούσε να δουλέψει σωστά. Θεωρούμε τώρα που άνοιξε κάπως η εστίαση και θα γίνουν γάμοι, θα γίνουν βαφτίσεις και όλα αυτά τα event, ότι θα δουλέψει πολύ καλύτερα. Την ανάγκη στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας τονίζουν έμποροι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, καθώς η τουριστική κίνηση των προηγούμενων μηνών δεν συνέβαλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η απόφαση του Υπουργείου ευνηδίασε τους εμπόρους των Χανίων, πολλοί από τους οποίους είχαν χορηγήσει άδειες στο προσωπικό των καταστημάτων τους. Είχαν το χρόνο όμως να προετοιμαστούν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από ό,τι είδα το πρωί, πήγα μια βόλτα στις επιχειρήσεις των Χανίων. Είναι όντως έτοιμοι, με διπλές τιμές στις βιτρίνες, δηλαδή τα ποσοστά εκτόσεων, τη λέξη έκπτωση, το τι προφανώς θέλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές. Είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά άρχισαν οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους των Χανίων να αισιοδοξούν πως και η αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών θα ενισχυθεί και οι τζίροι στα καταστήματά τους θα είναι ανάλογοι. Εγώ είμαι από το εξωτερικό, είναι όλα μια χαρά. Κάνουμε εκτόσεις, ωραία πράγματα και αγαπάμε τη Χανιά μας που είναι πολύ όμορφη. Βλέπετε ωραίες τιμές, καλές οι τιμές στα καταστήματα? Ναι, καλές, πολύ καλές τιμές. Κάνουμε ανταλλαγή με το άλλο, με το χώρο που ερχόμαστε και είναι μια χαρά. Ευελπιστούν ότι θα πάει μια χρονιά καλύτερη από την περσινή. Όλο για όλους μας αυτό επιθυμούμε. Εκπτώσεις από σήμερα θα ψωνίσει ο κόσμος? Θα ψωνίσει παιδί μου, γιατί να μην ψωνίσει, υγεία να υπάρχει. Τα ποσοστά των εκπτώσεων πάντως στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων θα κυμανθούν αρχικά σε χαμηλά επίπεδα. Υψηλότερα ποσοστά αναμένονται προς το τέλος της εκπτωτικής περίοδου. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Αυτό θέλουμε να το πούμε, γιατί δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν ακόμα, ούτε η τουριστική και ούτε η εμπορική. Και θα ξεκινήσει από το 20%, θα προχωρήσει περισσότερο, ίσως και σε κάποια στο 50%, θα είναι όμως μεμονωμένα προϊόντα. Άμα έχει εκτός και θέλει κάτι, θα το πάρει. Άμα δεν θέλει, τι να πάρει.
Ρίχνουμε μια ματιά γιατί μόλις φτάσαμε. Νομίζω πως οι τιμές είναι εντάξει λόγω και των καλοκαιρινών εκπτώσεων, παρόμοιες με τις δικές μας τιμές στην Ιταλία. Στο μεταξύ, έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις των Χανίων για παλαιότερες οικονομικές περιόδους έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στο χώρο των επαγγελματιών. Γυρνάνε τις επιχειρήσεις εν μέσω COVID σε εποχές του 2015, του 2014 για κάνουν ελέγχους. Και αυτό είναι λίγο για την εποχή και δύσκολα διαχειρίσιμο και νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Οι επιχειρηματίες της πόλης, έχοντας βγει από μια δύσκολη περίοδο, προσπαθούν να ανασυνταχθούν εν μέσω έντονου προβληματισμού και μεγάλου φόρτου υποχρεώσεων.